Πρώτα θα ακούσουμε τα μιλία στα συνόδια, στις παραλλαγές και φούμε σε γνή και στις μίζωνα έργο 35 του Λουκ Βάνου Πεδό. Γνωστές και σαν heroic variations, γιατί ο συζέτης της χρησιμοποίησε και στο φινάλι της συμφωνίας αριθμός 3 ερώκα. Επίσης, ένα χρόνο πριν βρίσκουμε ήχη των παραλλαγών και στο μπαλέτο τα πλάσματα του Προμηθέα, σύνδεση του 1801. Τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης είναι το χιούμορ, μερικές φορές το τέσπο, αλλά και η κορυφική διάθεση. Τώρα αυτά στην ίσως πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του Μπετόβεν, όταν δηλαδή η ακοή του επιδεινώθηκε πραγματικά. Ας απολαύσουμε.
Thank you.
σονάτες του Πολέμου. Γράφτηκε το 1942, όταν οι Ναζί εξοπλούσαν την πολυεθνική τους μηχανή της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ρώσος πιανίστας Γιάννης Ρίχτερ την ερμήνευσε το 1943 στη Μόσχα για να εορτάσει τα 60 γενέθλια του Ιωσήφ Στάλιν. Η παραγγελία έλεγε σε χαρούμενο χαρακτήρα. Αλλά φαίνεται η Επιτροπή Λογοκρισίας ξεγελάστηκε αυτή τη φορά, γιατί το χαρακτηριστικό της, που δεν φαίνεται, είναι η διαβροτική ηρωνία. Και πήρε το βραβείο Στάλιν. Καλή μας ακρόαση.